Θεοδωρόπουλε, νέο ξεκίνημα για τους Ίωνες στην Α1 των γυναικών. Βλέπουμε ότι η ομάδα δεν πάει να παίξει ένα ρόλο κομπάρσου, αλλά πρωταγωνιστικό ρόλο από τις κινήσεις που έχει κάνει. Πείτε μας το πώς προετοιμάζεστε και ποιοι είναι οι στόχοι. Και πώς είδατε και την κλήρωση, βέβαια. Να ξεκινήσουμε από την κλήρωση. Καταρχήν, καλή χρονιά με υγεία σε όλους, εύχομαι. Η κλήρωση. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όλοι παίζουμε όλους. Ναι. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική κλήρωση από την Ερακλή, θα το δούμε. Εγώ κοιτάω πάντα το πρώτο παιχνίδι και πάντα κοιτάμε ένα-ένα παιχνίδι. Δεν κοιτάμε ποτέ μακριά. Ο πρώτος στόχος, ας πούμε, ο πρώτος στόχος ότι είναι να σωθούμε γρήγορα. Μετά από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει βάσεις για να κάνει κάτι καλύτερο από το να σωθεί απλά. Ελπίζουμε να παίξουμε και καλή βολή, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, όπως είπα και πριν. Ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα? Είστε μια ομάδα της γειτονιάς, στη Νέα Ιωνία. Ναι. Τι είναι αυτό που έχετε να πείτε στον κόσμο της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, του Ηρακλείου? Προφανώς να σας στηρίξουν, έτσι? Στον κόσμο, βέβαια, να μας στηρίξει και να έρθει στο γήπεδο, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τους αποζημιώσουμε. Τα κορίτσια είναι έτοιμα να παίξουν πάρα πολύ καλό βόλεϊ φέτος. Είμαστε αισιόδοξοι. Έχετε και ένα τουρνουά φτιάχνετε, προετοιμάζετε. Έχουμε ένα τουρνουά 27-28-29 με Νάξο, Μαρκόπουλο και ΑΕΚ. Το οποίο είναι, νομίζω, το καλύτερο από ό,τι έχω διαβάσει, το καλύτερο τουρνουά. Και σε αυτό περιμένουμε να έρθει κόσμος από όλες τις ομάδες να μας δει. Και ελπίζουμε, όπως λέω, για το καλύτερο. Είμαστε αισιόδοξοι. Ξέρετε, ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει ότι όλοι κυλιόμαστε στη λάσπη, αλλά μερικοί κοιτάμε τα άστρα. Εμείς κοιτάμε τα άστρα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.